Στα Γιάννενα για την ενημερωτική δράση γύρω από τα έργα και τις δράσεις του επιχειρησιακού προγράμματος ΙΜΕ ΠΕΡΕΑ στην περιφέρεια Ηπείρου, παραβρέθηκαν την Πέμπτη ο Υφυπουργός Οικονομίας και Ανάπτυξης Στάθης Γιαννακίδης, καθώς και η Ειδική Γραμματέας Επιχειρησιακών Προγραμμάτων ΕΤΠΑ Ευγενία Φωτονιάτα. Στη διάρκεια της εκδήλωσης πραγματοποιήθηκε στον πολιτιστικό χώρο Δημήτρης Χατζής της πόλης των Ιωαννίνων, ο Υφυπουργός Στάθης Γιαννακίδης εξήγηλε την επόμενη πρόσκληση του προγράμματος, η οποία θα αφορά σε έργα ενεργειακής αναβάθμισης για κτίρια ιδρυμάτων τριτοβάθμιας εκπαίδευσης και φοιτητικών εστιών στο πλαίσιο του επιχειρησιακού προγράμματος. Περνάω πάρα πολύ σύντομα στο επιχειρησιακό πρόγραμμα του ΜΕΠΕΡΑ, το οποίο αποτελεί το μεγαλύτερο επιχειρησιακό πρόγραμμα του ΕΣΠΑ, με πόρους που ανέρχονται στα 5,5 δισεκατομμύρια ευρώ και αποτελεί το κατεξοχήν πρόγραμμα υποδομών του ΕΣΠΑ με σημαντική συμβολή στην ανάπτυξη όλης της χώρας. Η δυνατότητα χρηματοδότησης έργων μεγάλης και μικρής κλίμακας στους τομείς των μεταφορών και του περιβάλλοντος είναι κρίσιμη για την περίοδο που διανύουμε και έχει ήδη σημαντικό αποτύπωμα σε όλες τις περιφέρειες της χώρας. Έργα μεταφορών, ίδρευσης, αποχέτευσης, διαχείρισης απορριμμάτων και αντιπλημμυρικής προστασίας υλοποιούνται ήδη, ενώ άμεσα θα αρχίσει και η υλοποίηση έργων ενεργειακής αναβάθμισης δημόσιων κτηρίων, νοσοκομεία και αθλητικά κέντρα. Αρκετά από αυτά υλοποιούνται και στην περιφέρεια Ηπείρου, όπως η μονάδα ολοκληρωμένης διαχείρισης αστικών στερεών αποβλήτων της περιφέρειας, η αναβάθμιση δικτύων ίδρυυσης σε δήμους όπως τον Ιωαννίνο, τον Αρτέων και αλλού, έργα για την αξιοποίηση του τουριστικού κεφαλαίου της περιοχής σε δήμους όπως των Δυτικών Τζουμέρκων, του Γεώργιου Καραϊσκάκη και άλλων. Και επίσης έχουμε σχεδιάσει μία πρόσκληση που πρόκειται να ανακοινωθεί άμεσα, αξιοποιώντας πόρους του προγράμματος και αφορούν έργα ενεργειακής αναβάθμισης, κτηρίων τριτοβάθμιας εκπαίδευσης και φοιτητικών εστιών. Τομέα που πιστεύω ότι έχει πολύ σημαντικό πεδίο στην περιοχή, με το μέγιστο όφελος για την πανεπιστημιακή κοινότητα. Από τη στιγμή που αναλάβαμε, η πρόκληση στον τομέα των υποδομών ήταν διπλή. Αφενός θέλαμε και τελικώς πετύχαμε να επανακινήσουμε μεγάλα έργα που χρηματοδοτούνται από το πρόγραμμα και είχαν μείνει στάσιμα για χρόνια, όπως το μετρό της Θεσσαλονίκης. Αφετέρου αναγνωρίσαμε την ανάγκη για την υλοποίηση περισσότερων έργων που δεν μπορούσαν να χρηματοδοτηθούν από το πρόγραμμα του ΜΕΠΕΡΑ. Γι' αυτό το λόγο σχεδιάσαμε σε συνεργασία με το Υπουργείο Εσωτερικών τα προγράμματα Φιλόδημος 1 και 2, με στόχο την ισόρροπη, βιώσιμη και δίκαιη ανάπτυξη των Δήμων και την ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας της τοπικής οικονομίας. Οι πόροι προέρχονται από το προϋπολογισμό του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων και πρόκειται να αξιοποιηθούν για έργα που δεν μπόρεσαν να ενταχθούν σε συγχρηματοδοτούμενα προγράμματα και είχαν μείνει στάσιμα, έργα αποχέτευσης σε μικρούς οικισμούς, αντικαταστάσεις δικτύων ίδρυυσης, συντήρηση σχολικών κτηρίων και πολλά άλλα. Θέλω να γνωρίζετε ότι το Υπουργείο Οικονομίας και Ανάπτυξης όλο αυτό το διάστημα εργαζόμαστε με οργάνωση και σοβαρότητα ώστε να μην χαθεί αυτή η εξαιρετικά θετική συγκυρία για την ελληνική οικονομία και θεωρούμε πως με τον απαραίτητο και ανοιχτό διάλογο και τη συνεργασία είμαστε έτοιμοι και ικανοί να στηρίξουμε κάθε σοβαρή προσπάθεια που μπορεί να βοηθήσει την τοπική οικονομία και συνολικά την οικονομία της χώρας. Η Ειδική Γραμματέας Ευγενία Φωτονιάτα από την πλευρά της αναφέρθηκε στο επιχειρησιακό πρόγραμμα, δίνοντας έμφαση στην ισόρροπη ανάπτυξη ανάμεσα στις περιφερειακές ενότητες της Ηπείρου, ως ιδιαίτερα σημαντικό στόχο καθώς και στα επιμέρους τεχνικά στοιχεία του επιχειρησιακού προγράμματος. Στη σημερινή εκδήλωση θα εστιάσουμε κυρίως στα έργα των υποδομών περιβάλλοντος. Είναι ένα από τα προγράμματα το οποίο βρίσκεται στην αρμοδιότητα της Ειδικής Γραμματείας. Εκεί καταγράφουμε μια πάρα πολύ θετική εικόνα, τόσο με όρους χρηματοδότησης και δυνατοτήτων διαθέσιμων πόρων που δίνονται στους δήμους και στους δημόσιους φορείς της περιφέρειας, όσο και με όρους υλοποίησης. Αυτή τη στιγμή υλοποιούνται μόνο για το κομμάτι των υποδομών περιβάλλοντος έργα στην περιφέρεια ύψους 80 εκατομμυρίων ευρώ.
τα οποία μέσα στο μέχρι μάλλον το τέλος του 2019 θα ξεπεράσουν τα 120 εκατομμύρια. Και αυτό έχει να κάνει όχι μόνο με μία πρόβλεψη ή με μία υπόθεση, αλλά με πραγματικά γεγονότα, καθώς οι φορείς και η τοπική αυτοδιοίκηση, οι δήμοι, αλλά και οι υπόλοιποι φορείς, το νοσοκομείο, η ΔΕΙΑ, έχουν ανταποκριθεί πολύ θετικά, έγκαιρα, με ολοκληρωμένους φακέλους προτάσεων στις δράσεις που βγάζουμε, άρα έχουμε να αναμένουμε και καινούργια έργα. Αντίστοιχα, εξαιρετικά καλά πηγαίνει το κομμάτι της επιχειρηματικότητας. Εδώ πρέπει να πούμε ότι η Ήπειρος, μέσα στην ατυχία της ως λιγότερο ανεπτυγμένη περιφέρεια, έχει το θετικό στοιχείο ότι ένας μεγαλύτερος προϋπολογισμός κατανέμεται για την περιφέρεια, άρα δίνονται μεγαλύτερες δυνατότητες για την επιχειρηματική δραστηριότητα και τέλος μην ξεχνάμε μικρότερης κλίμακας, μικρότερου προϋπολογισμού, αλλά υπάρχουν έργα με σημαντικό αποτύπωμα σε τοπικό επίπεδο τα οποία ήδη υλοποιούν οι φορείς της περιφέρειας στο πλαίσιο των δυσυνοριακών μας προγραμμάτων, το Ελλάδα-Αλβανία και το Ελλάδα-Ιταλία. Κατά πόσο είστε αισιόδοξοι ότι η Ήπειρος θα τύχει της έγκρισης κάποιων τουλάχιστον από τις προτάσεις στο πλαίσιο των ανοιχτών κέντρων εμπορίου? Έχουν κατατεθεί προτάσεις και από την πόλη των Ιωαννίνων, από το Δήμο και από το Δήμο Αρταίο. Η δράση των ανοιχτών κέντρων εμπορίου, η αλήθεια είναι ότι συνάντησε πολύ μεγάλη απήχηση. Νομίζω ότι ενεργοποίησε πολλούς φορείς της τοπικής αυτοδιοίκησης και ουσιαστικά ενεργοποίησε αυτό που εμείς θέλαμε, την τοπική αυτοδιοίκηση και την επιχειρηματικότητα. Έχουν κατατεθεί πολλές προτάσεις. Η αλήθεια είναι ότι οι προτάσεις που έχουν υποβληθεί ξεπερνάνε κατά πολύ τον διαθέσιμο προϋπολογισμό. Αυτή τη στιγμή βρισκόμαστε στην διαδικασία της αξιολόγησης. Δεν μπορώ να πω κάτι. Το μόνο που μπορώ να πω είναι ότι σε περίπτωση που έχουμε, και όχι μόνο για την περιφέρεια Ηπείρου, καλές προτάσεις, οι οποίες συγκεντρώνουν υψηλή βαθμολογία, έχουμε δεσμευτεί ότι θα βρούμε τους επιπλέον διαθέσιμους πόρους. Αν θα έπρεπε λοιπόν να το δομήσω πάλι σε άξονες, θα έλεγα ότι θέλουμε στο τέλος της προγραμματικής περίοδου, κοιτώντας το σύνολο της χώρας, να έχουμε μετασχηματίσει το μεταφορικό σύστημα της χώρας μέσα από την ολοκλήρωση του διευρωπαϊκού δικτύου. Μετά από πολλές δεκαετίες, να έχουμε ολοκληρώσει και να έχουμε θέσει σε λειτουργία το ΠΑΘΕΠ, το σιδηροδρομικό μας δίκτυο. Να έχουμε ενεργοποιήσει τα νέα μεγάλα έργα. Τα έργα νέας γενιάς, ξέρετε, μετατοπίζονται πια από το κομμάτι των οδικών αξώνων. Τα κάναμε, τελειώσαμε, οι αυτοκινητόδρομοι έχουν ολοκληρωθεί. Μετατοπιζόμαστε λοιπόν σε δύο θεματικές. Τα νέα έργα της νέας περίοδου, της νέας γενιάς, θα είναι στον τομέα των καθαρών αστικών μεταφορών. Ήδη έχουμε ενεργοποιήσει και θα χρηματοδοτήσουμε τη γραμμή 4 του μετρό της Αθήνας, αλλά κυρίως εκεί που ανοίγεται η μεγάλη πρόκληση είναι η εγκατάσταση και η ολοκλήρωση των μεγάλων υποδομών διαχείρισης των στερεών αποβλήτων, έτσι ώστε να καλύψουμε μεγάλες γεωγραφικές ενότητες της χώρας και ένα σημαντικά εξυπηρετούμενο πληθυσμό. Ο τρίτος άξονας είναι αυτός που είναι το πιο αποκεντρωμένος, δημιουργεί τη μεγαλύτερη διασπορά, να ολοκληρώσουμε επιτέλους τα έργα της διαχείρισης των υγρών αποβλήτων, των λιμάτων. Εμείς έχουμε την υποχρέωση για τους οικισμούς γάμα προτεραιότητα, σημαντικό, ορόσημα τα οποία πρέπει να επιτευχθούν για να μην πληρώνει η χώρα πρόστιμα. Και τέλος, να ενεργοποιήσουμε, και το λέω με μεγάλη αγωνία, γιατί οι πόροι δεν είναι πάρα πολλοί, με τον καλύτερο δυνατό τρόπο τους πόρους που έχουμε στο κομμάτι της ενέργειας, είτε με τη λογική της εξοικονόμησης ενέργειας, είτε με την ενσωμάτωση ανανεώσιμων πηγών ενέργειας, σε αυτό το γερασμένο ενεργοβόρο κτηριακό απόθεμα που έχει η χώρα. Μέσω του προγράμματος υποδομών μεταφορών, περιβάλλοντος και υφοροανάπτυξης υλοποιούνται στην περιφέρεια Ηπείρου, η μονάδα ολοκληρωμένης διαχείρισης αστικών στερεών αποβλήτων της περιφέρειας, η αναβάθμιση δικτύων ίδρευσης στους Δήμους Ιωαννιτών, Αρταίων, Ζηρού, Νικολάου Σκουφά και Πρέβεζας, έργα αξιοποίησης του τουριστικού κεφαλαίου της περιοχής σε Δήμους όπως των Δυτικών Τζουμέρκων, του Γεωργίου Καραϊσκάκη και άλλων. Σε αυτό λοιπόν τον χάρτη των έργων, έτσι όπως διαμορφώνονται,
εξαιρετικά σημαντική και σαφώς πιο ενισχυμένη σε σχέση με προηγούμενες προγραμματικές περιόδους είναι η συμμετοχή με όρους χρηματοδότησης και με όρους πραγματικής υλοποίησης των έργων που υλοποιούν οι φορείς τοπικής αυτοδιοίκησης, οι Δήμοι, αλλά και οι υπόλοιποι δημόσιοι φορείς της περιφέρειας Ηπείρου. Για να έχετε μία τάξη μεγέθους, αυτή τη στιγμή υλοποιούνται 19 έργα, 19 εργολαβίες επιτρέψτε μου και θα πω στη συνέχεια το λόγο, συνολικού προϋπολογισμού 76,3 εκατομμυρίων ευρώ. Στόχος είναι πολύ εφικτός, καθόλου αισιόδοξος, πολύ κοντά στην πραγματικότητα και ρεαλιστικός, και ο αριθμός των έργων και το ύψος του προϋπολογισμού να ξεπεράσει μέχρι το τέλος του 2019 για την περιφέρεια Ηπείρου τα 160 εκατομμύρια ευρώ. Και αυτό δεν είναι καθόλου μία υπόθεση ή ένα νούμερο στον αέρα, καθώς μιλάμε για έργα τα οποία έχουν ήδη υποβληθεί σε ανοιχτές προσκλήσεις του προγράμματος και τα οποία αναμένεται η αξιολόγησή τους, η θετική τους ένταξη και χρηματοδότηση μέχρι το τέλος του 2019. Αλλά για να δούμε λίγο αυτή τη χωρική και τη θεματική κατανομή, αυτή τη στιγμή το επιχειρησιακό πρόγραμμα, οι πόροι που διαχειριζόμαστε εμείς, χρηματοδοτούν 5 έργα στον τομέα της διαχείρισης των υγρών αποβλήτων, συνολικού προϋπολογισμού 40 εκατομμυρίων ευρώ. Ανάμεσα σε αυτά ένα σημαντικό έργο, επιτρέψτε μου, Γιαννιώτες, το ξέρετε καλύτερα από μένα, ταλαιπωρημένο έργο του βιολογικού καθαρισμού της πόλης των Ιωαννίνων για την προστασία του ευαίσθητου αποδέκτη που είναι η λίμνη Παμβότιδα. Το έργο είχε ενεργοποιηθεί με 32 εκατομμύρια ευρώ. Τώρα πια ο επισπεύδων φορέας, η ευθύνη για την υλοποίηση του έργου είναι σε εσάς, είναι στο Δήμο και στη ΔΕΙΑ της πόλης για να μπορέσει να το ενεργοποιήσει αυτό το έργο που σας υπενθυμίζω ότι χρηματοδοτεί τη μεγαλύτερη αναβάθμιση βιολογικού καθαρισμού που έχει γίνει στη χώρα. Στο κομμάτι των στερεών αποβλήτων, η περιφέρεια Ηπείρου με τον αναθεωρημένο της περιφερειακό σχεδιασμό σε σχέση με τα απόβλητα σχεδίασε, αποφάσισε τη δημιουργία μιας κεντρικής δομής επεξεργασίας των αποβλήτων για το σύνολο των Δήμων της περιφέρειας, το οποίο υλοποιήθηκε μέσω του σχήματος του ΣΔΙΤ και χρηματοδοτήθηκε από το πρόγραμμά μας η συνεισφορά, η δημόσια με 20 εκατομμύρια ευρώ. Αναμένουμε εκεί πέρα και έχουν υποβληθεί, βλέπω και το Δήμαρχο εδώ μπροστά, έργα για επέκταση των υφιστάμενων χιτά, τα οποία περιμένουμε να αξιολογήσουμε και να εντάξουμε. Είναι δύο έργα τα οποία αναμένουν την ένταξή τους και τη χρηματοδότησή μας και τη χρηματοδότηση από το πρόγραμμά μας. Έργα διαρροών και δικτύων ίδρευσης, μεγάλη συμμετοχή από την περιφέρεια, πολλές ΔΕΙΑ κατέθεσαν, νομίζω με εξαίρεση έναν Δήμο όλοι οι υπόλοιποι ικανοποιήθηκαν τα αιτήματά τους, οπότε εκεί έχουμε εντάξει 7 έργα προϋπολογισμού 9 εκατομμυρίων ευρώ. Αξιοποίηση δημόσιας ακίνητης περιουσίας, έχουν ενταχθεί σημαντικά ακίνητα έργα σε κάθε Δήμο. Ο καθένας θα το δει. Στα Γιάννενα νομίζω έχετε τις παλιές φυλακές. Στην Άρτα είχαμε το ιστορικό δημαρχείο. Σε άλλους Δήμους δικά τους κτίρια, τα οποία θα μπορέσουν να τα αξιοποιήσουν, να τα αποκαταστήσουν και να τους δώσουν καινούρια ζωή, ενσωματώνοντάς τα λειτουργικά πια στη ζωή της πόλης. Στα επόμενα έργα, εμβληματικό έργο το οποίο χρηματοδοτείται από το πρόγραμμά μας είναι η ολοκλήρωση της τρίτης φάσης του λιμένα της Οικουμενίτσας, έργο σημαντικό, εμβληματικό για την περιφέρεια, ανοίγοντας καινούριους αναπτυξιακούς δρόμους. Στην εκδήλωση συμμετείχαν ο Περιφερειάρχης Ηπείρου Αλέξανδρος Καχρημάνης, δήμαρχοι της περιοχής, εκπρόσωποι φορέων, στελέχοι της ΕΙΔΕΜ ΠΕΡΙΑ και των δικαιούχων του επιχειρησιακού προγράμματος. Στο χαιρετισμό, το Περιφερειάρχης Αλέξανδρος Καχρημάνης εξήρε καταρχήν τη συνεργασία με το Υπουργείο Οικονομίας και Ανάπτυξης, ωστόσο αναφέρθηκε στην ολοκλήρωση των μεγάλων οδικών αξώνων, χωρίς ωστόσο να έχουν προχωρήσει συνδέσεις με πόλεις της Ηπείρου, όπως η Πρέβεζα, όπως χαρακτηριστικά ανέφερε. Κύριε Υπουργέ, εγώ θέλω να πω ένα ευχαριστώ στον Περιφερειάρχη Ηπείρου για την άψογη συνεργασία που έχουμε με το Υπουργείο σας. Έτσι και με τη συνεργασία όλων των φορέων της Ηπείρου, ξεκινώντας, φτάσαμε και έχουμε αυτή τη στιγμή λειτουργεί το εργοστάσιο των σκουπιδιών, των απορριμμάτων, της ανακύκλωσης. Έχουμε κάποια θέματα ακόμα που πρέπει να τα λύσουμε μεταξύ μας, αλλά αυτό είναι αποτέλεσμα της συνεργασίας όλων.
κάτι που δεν έχει γίνει στην υπόλοιπη Ελλάδα και σε άλλες περιφέρειες. Και δεν είναι μόνο αυτό, είναι και όταν είχαμε τους Χαδά για να πάμε για Χιτά, όλη η αποκατάσταση έγινε με συνεργασία και ήμασταν η μοναδική περιφέρεια της πατρίδος που δεν είχε πρόστιμο για τα απορρίμματα. Το δεύτερο που θέλω να σας πω είναι ότι μέχρι σήμερα, στο θέμα των οικισμών μέχρι 2000, έχουμε δύο οικισμούς ακόμα, το Κανελάκι και την Κόνιτσα, στα οποία με δικιά μας πρωτοβουλία φτάσαμε τα πράγματα να οριμάσουν ώστε να κλείσουν και αυτά. Χαίρομαι για το λεκανοπέδιο Ιωαννίνου, γιατί δεν θα προστατεύσει μόνο τη λίμνη που θεωρώ ότι είναι υποχρεωτικό να κλείσει όλο, είναι στο πρόγραμμά σας, αλλά και τον Καλαμά που ο οποίος είναι ο αποδέχτης. Έτσι ότι δηλαδή είναι μεγάλη υπόθεση να λέμε ότι όλα τα παράλια της Ηπείρου και οι ευαίσθητες περιοχές όπως είναι ο Αμβρακικός Κόλπος προστατεύονται με αποχετεύσεις και βιολογικούς καθαρισμούς. Είναι επίτευγμα και σας λέω ότι οφείλεται στο όλοι μαζί. Το δεύτερο που θέλω να σας πω είναι για τα μεγάλα έργα. Στην περιοχή μας δυστυχώς, ενώ έφτασε η Ιόνια στα Γιάννηνα και δεν είναι δικό σας το πρόβλημα, δεν φτάνει στην Κακαβιά ή το παραθαλάσσιο μέτωπο στα διεθνή δίκτυα δεν φτάνει στο Μαυρομάτι. Είναι διάφορα προβλήματα που έρχονται από τις διαφωνίες και από τις και τα προβλήματα του παρελθόντος, αλλά είναι υπαρκτά. Επίσης, οι διασυνδέσεις με την Ιόνια Οδό, όπως είναι της Πρέβεζας. Στις 27 Αυγούστου το Υπουργείο Υποδομών πήρε μια απόφαση να γίνει μια προγραμματική σύμβαση ώστε να δοθεί σε εμάς το κομμάτι από την Καμπή, δηλαδή της Άρτας, μέχρι και τη γέφυρα Καλογύρου. Εμείς έχουμε 35 εκατομμύρια κρατημένα στο πρόγραμμα για αυτό το λόγο, αλλά μέχρι σήμερα δεν μας έχει έρθει ποτέ η προγραμματική, παρά που οχλούμε συνέχεια το Υπουργείο Υποδομών. Επίσης υπάρχουν και κάποια άλλα έργα που είναι όρημα. Ένα παράδειγμα είναι το Πλαταριά Ιγουμενίτσα που ήταν παλιά με προαίρεση. Έχουμε πάρει εμείς τη μελέτη να δούμε αν μπορέσουμε να το εντάξουμε εμείς, γιατί δεν βλέπω από πλευράς Υπουργείου, παρά που είναι στα διεθνή δίκτυα, να γίνει κάποια ενέργεια. Όπως επίσης και το κομμάτι Πάργα Μεσοπόταμος, και αυτό είναι όρημο, στο παραθαλάσσιο μέτωπο, και αυτό ανήκει στις διεθνείς μεταφορές, στο δίκτυο των διεθνών μεταφορών. Εκεί υπάρχει ένα θέμα και με τον προκάτοχό σας ενοχλήσαμε πολλές φορές το Υπουργείο Υποδομών. Δεν έχουμε όμως υπογράψει προγραμματική σύμβαση. Τελευταία φορά τους είπαμε αν είναι να την ετοιμάσουμε εμείς. Πολύ καλή ενέργειά σας να κάνετε το πρόγραμμα Φιλόδημος σε συνεργασία με το Υπουργείο Εσωτερικών. Έτσι πάρα πολλοί Δήμοι ακουμπάνε κάποια πράγματα που δεν ακουμπούσαν, γιατί μέχρι σήμερα εμείς μέσω του προγράμματος δημοσίων επενδύσεων δεν υπάρχει φορέα στην Ήπειρο, όχι μόνο στους Δήμους, νοσοκομεία, όλοι οι φορείς, αρχαιολογικές υπηρεσίες που δεν τους σταθήκαμε δίπλα. Και επειδή μιλάμε και για τα απορρίμματα, αυτή τη στιγμή υλοποιούμε το ΣΜΑ. Υπάρχουν τα θέματα πολύ σοβαρά που δεν υπάρχουν με τους φορείς διαχείρισης απορριμμάτων. Δηλαδή σήμερα εγώ συζητούσα με τον Δήμαρχο εδώ, του Νικολάου Σκουφά, πώς θα μεταφέρουν τα σκουπίδια. Είναι κάποια θέματα που πρέπει αποκεντρωμένη να δώσει άδεια να φύγουν τα σκουπίδια από τον νομό και να πάνε σε άλλο νομό. Καταλαβαίνετε, είναι απλά πράγματα, δεν έχουν λυθεί. Αλλά ένα μεγάλο θέμα που βλέπω, εμείς στην Άρτα τώρα τελειώνουμε ας πούμε το ΣΜΑ. Ήρθαν και μου είπαν, γιατί αύριο έχω μια συζήτηση με όλους για τα θέματα των ΣΜΑ της Ηπείρου. Παράδειγμα, άλλο είναι κάποια άλλα θέματα με τα δασαρχεία, τα λύνουμε αυτά με πολύ αγώνα. Αλλά παράδειγμα, ένα γενικό θέμα και θα το δείτε σε όλη την Ελλάδα που θα υπάρχει, είναι με τη ΔΕΗ. ΔΕΗ, πώς λέγεται τώρα. Δεν θα έχουν υλικά να συνδεθούμε. Δεν έχουν κολόνες, δεν έχουν μετασχηματιστές. Δηλαδή πληρώνουμε και στο πρόγραμμα που έχουμε εμείς στον πρωτογενή τομέα έχουμε πληρώσει επεκτάσεις για αντλιοστάσια, για σταυλικές εγκαταστάσεις και δυστυχώς πάμε πίσω.
Και θέλω και να πω και μια τελευταία που έρχεται βοηθητική προς εσάς προσπάθεια που κάνει η Ήπειρος. Έχουμε το πρόγραμμα Ελένα, το ξέρετε. Από αυτά έχουμε πάλι 65 εκατομμύρια ευρώ μέσω της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων, που εκεί έχουμε πολλά κτίρια που θα βοηθήσουν στην ενεργειακή αναβάθμιση.